κάνει δύο λάθη. Το ένα είναι ότι κακώς, από ό,τι φαίνεται, έχει υποσχεθεί στους Ευρωπαίους και κυρίως στους Γερμανούς ότι είναι διατεθειμένη να φυλακίσει τον κόσμο στα νησιά. Και δεύτερον, χρησιμοποιεί, όπως ακριβώς συμφέρει τους Ευρωπαίους, αντί για τον ορθό όρο προσφυγικό, τον όρο μεταναστευτικό. Τι ακριβώς είναι το πρόβλημα με το μεταναστευτικό? Είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές χώρες να σου πούν κόψε το λαιμό σου. Γιατί όταν μιλάς για το προσφυγικό θέμα, μπαίνει το θέμα της υποχρεωτικής αλληλεγγύης των υπολείπων χωρών. Όταν μπαίνει μεταναστευτικό, σου λέει κόψε το λαιμό σου, είναι μετανάστες που έρχονται στη χώρα σου. Αυτό είναι. Έχουμε μια απόφαση σε ό,τι αφορά το πολιτικό. Δικαστηρίου δικαιωμάτων. Λοιπόν, έτσι, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, όχι, γιατί είναι πολύ σημαντική πάνω ναι, σε αυτό. Ναι, αλλά θα την πεις μετά, Μπάμπη, μίλαγε στο σύνορα. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο κάνουν είναι ότι το επιταλικό κράτος κλωτσάει το ένα πόδι το άλλο. Δηλαδή, αν κάναν ποινιπή γιατί φοβόντουσαν ότι δεν θα την ψηφίσουν οι βουλευτές τους, κάναν και μια επιλογή χώρων ό,τι να είναι. Να σου θυμίσω ότι στη Λέσβο, με βάση τουλάχιστον το δημοσίευμα του ΑΠΕ, πήγαν και χωροθέτησαν το κέντρο στο σημείο που υποτίθεται ότι βρίσκονται το υπόγειο στρατηγείο του στρατού στη Λέσβο σε περίπτωση πολέμου. Δηλαδή, οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια πλήρη σύγχυση. Τα βλέπουν αυτά οι νησιώτες και φρικάρουν και λογικό είναι. Λένε, δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που μας λένε. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα.